Ραμπάκης προέβαλε για άλλη μια φορά την οικολογική του ανησυχία και τον προβληματισμό του για το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση που το έργο προχωρήσει. Ενώ επισήμανε πως δεν θέλει καν να μπει στη διαδικασία συζήτηση με τους επενδυτές, τους οποίους χαρακτήρισε ως χρυσοθύρες. Θα έπρεπε να μας πει κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή που θα βάλει τα 12,5 εκατομμύρια τόνους αποστεγναμένου τέλματος, διότι η σεισμογενής περιοχή μας δίνει αριθμό 8. Αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί το μοιραίο, αυτά τα 12,5 εκατομμύρια αποστεγναμένου τέλματος κυανιούχου θα πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, στις στρεματές μας, θα φτάσουμε στη θάλασσά μας και εμείς θα πρέπει να μετακομίσουμε. Για κανένα όφελος οικονομικό.